Έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής μας τον πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Πάνο Σκουρλέτη, γιατί μετά έχει κάποιο πρόγραμμα. Ωραία. Πολύ ωραία. Οπότε θα θέλαμε να έχουμε μια πρώην υπουργό, πρώην γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, κορυφαίο τέλεχο, ο κύριο Σκουρλέτη. Τον ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, κύριε Σκουρλέτη. Καλημέρα και καλή χρονιά. Ευχαριστούμε λοιπόν, πολύ. Να καλή χρονιά και σε εσά. Από τα δύο θέματα τη επικαιρότητα. Πρώτον. Να πούμε για... Δεν είναι η αστυνομία. Να πάμε στην αστυνομία στο θέμα του. Να κλείνουμε την αστυνομία και εντάξει. Μετά το άλλο. Όχι, η αστυνομία αν δέρνει. Στα πανεπιστήμια. Όχι μόνο αυτό έμεινε, κύριε Σκουρλέτη. Και όχι μόνο. Όχι μόνο στα πανεπιστήμια, παντού και έξω από τα πανεπιστήμια. Υπάρχει δηλαδή μια αυταρχικοποίηση σε σχέση με την συμπεριφορά της αστυνομίας επί των ημερών της κυβέρνησης. Ωραία, αυτό το έχετε καταγγείλει πολλές φορές. Και μάλιστα έχουμε δει και συμπεριφορές οι οποίες καταλήγουν ακόμα και σε τραγικά γεγονότα. Ωραία, εγώ ένα ερώτημα. Όπως οι πρόσφατες δολοφονίες των συμπολιτών μας Ρωμά. Μάλιστα, ένα ερώτημα. Εν προκειμένου για το σποτ. Θεωρείτε ή το σποτ αυτό λέει ως μήνυμα ότι η αστυνομία όποτε γουστάρει μπουκάρει μέσα σε ένα πανεπιστήμιο και δέρνει και είναι ή, η γενική εικόνα ή την καλή το ίδρυμα όταν συμβαίνει κάτι γιατί δεν ξέρω έχετε περιστατικά που μόνη της η αστυνομία μπουκάρει στα πανεπιστήμια και δέρνει. Η αστυνομία ξέρετε είναι ένας μηχανισμός ο οποίος τις περισσότερες φορές παρόλο ότι κατά καιρούς και σε διάφορες ιστορικές στιγμές υπήρχαν και αυτονομημένες καταστάσεις. Μην πάμε στη χούντα τώρα. Λειτουργεί και μεταπολιτευτικά εννοείται. Ναι. Λειτουργεί με βάση τις εντολές της πολιτικής ηγεσίας. Ναι. Δηλαδή ο Μητσοτάκης τους λέει εγγράψει. Να δένετε τους φοιτητές. Ο κύριος Θεοδωρικάκος έχει εγγράψει στο ενεργητικό πολλές φορές τέτοιου είδους κατευθύνσεις απέναντι στην αστυνομία που έχουν συμπεριφερθεί κατά παράδεκτο τρόπο και απέναντι στους φοιτητές και γενικότερα απέναντι σε όσους νεολαίους θεωρούν εν δυνάμει ότι μπορεί να είναι ύποπτοι για κάτι. Αυτό, αν έχετε παιδιά στον κύκλο σας, αν έχετε παιδιά στον κύκλο σας, που σίγουρα έχετε, ρωτήστε τα και κυκλοφορούν στο κέντρο της Αθήνας πόσες φορές έχουν υποστεί εξευτελιστικούς ελέγχους από την αστυνομία. Αυτό δεν λέει για τους ελέγχους. Μισό λεπτό. Αυτό να το δεχθούμε για την πορεία της συζήτησης. Εγώ άλλο σας ρωτώ. Αν θεωρείτε. Ξεγυμνώματα κοριτσιών στην Πατησίων, τα θυμόσαστε αυτά. Οι συμπεριφορές απαράδεκτες. Απαράδεκτες. Δηλαδή, συμφωνώ, κύριε Σκουρλέτη, δεν διαφωνούμε για τα μεμονωμένα περιστατικά. Απλώς αυτό που βγάζει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι η αστυνομία δεν κάνει άλλη δουλειά που κάνει στα πανεπιστήμια και δέρνει. Αυτό που βγάζει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό που είχε πει και όταν συζητιόταν η πρόταση για τις σύστες της πανεπιστημιακής αστυνομίας, είχε καταθέσει την απόλυτη διαφωνία του. Είναι μια, είναι μια ευρωπαϊκή πρωτοτυπία. Δεν υπάρχει σε καμιά άλλη ευρωπαϊκή χώρα αυτός ο θεσμός, άλλο η φύλαξη. Και έχετε πει ότι θα την καταργήσετε. Μήπως τελικά, για να το κλείσουμε αυτό το θέμα, μήπως τελικά αυτή η φράση μπουκάρει αστυνομία στα πανεπιστήμια και δέρνει ήταν λίγο υπερβολική και μπήκε και για λόγους επικοινωνιακούς για να δημιουργήσει μεγαλύτερο θόρυβο. Απόλυτα δικαιολογημένη και μάλιστα είναι από αυτούς είδους τις επισημάνσεις που πρέπει να τις κάνεις ακριβώς για να κρούεις τον κόντρα του κινδύνου. Τελευταία φορά θυμάμαι στο πανεπιστήμιο που γινόταν η συναυλία. Δεν θυμάμαι πιανού γνωστού τραγουδοποιού και μπήκανε μέσα και διακρίτως άρχισαν στη Θεσσαλονίκη. Μπήκανε και άρχισαν να τους χτυπάνε χωρίς λόγο. Ωραία, ακούσαμε την άποψη του κυρίου Σκουρλέτη. Πάμε λοιπόν, τώρα. Στους νεοναζί. Βλέπω σήμερα την Αυγή να λέει ότι υπάρχει αμηχανία στο Μαξίμο από την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Θυμάμαι και την πρωτοβουλία του κυρίου Μητσοτάκη με τη συνέντευξή του στο πρώτο θέμα που προανήγγειλε αυτή την νομοθετική ρύθμιση. Πέρα από τις διαφορετικές απόψεις που μπορεί κανείς και τα κόμματα να έχουν, δεν θεωρείτε ότι θα πρέπει από κοινού να καθίσετε όλοι μαζί κάτω, να βάλετε τους νομικούς σας, τους συνταγματολόγους σας που δόξα τω Θεώ όλα τα κόμματα έχουν, να βρεθεί μια πρόταση και να ψηφιστεί από κοινού και από τα τρία κόμματα, τουλάχιστον από τα, για να μην πω απ' όλα, που να βάζει μπλόκο στους νεοναζί, πουθενά αλλού. Προφανώς είναι από τα θέματα τα οποία επιβάλλουν ευρύτατη συνένεση πολιτική. Μάλιστα. Διότι δεν νομοθετείς τέτοιου είδους ζητήματα έτσι μια φορά το τόσο. Είναι μια θωράκιση η οποία πρέπει
να διερευνηθεί και να ψαχτεί από όλες τις πλευρές και τις κατευθύνσεις. Βεβαίως. Αλλά επειδή ακριβώς έχει τέτοιες διαστάσεις αυτή η ρύθμιση, πρέπει πρώτα απ' όλα να συμβαθεί με το Σύνταγμα. Ναι, αλλήμον. Να εσείς θεωρείτε ότι είναι αντισυνταγματική? Λοιπόν, δεν έχω καταλάβει σε ποιο σημείο. Τώρα κάνουμε αυτό που λέτε. Ναι. Δηλαδή και δημόσια κάθονται τα κόμματα και αναζητούν τρόπο ώστε να είναι συμβατός με το Σύνταγμα και βεβαίως να μην είναι κατ' ουδένα τρόπο μια διάταξη η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά από άλλες συνθήκες και σε άλλους καιρούς για άλλους ιδεολογικοπολιτικούς χώρους. Πρέπει να υπάρχει αυτή η προϋπόθεση και πρέπει αυτό, να υπάρχει η συμφωνία. Και αυτό λάμβανε υπόψη και το Σύνταγμα του 1974. Βέβαια. Κύριε Σκουρλιάτη. Γιατί είχαμε πρόσφατη την απαγόρευση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Σωστό. Και η Νέα Δημοκρατία ήταν αυτή που το... Εγώ ξέρετε το έκανα αυτό ακριβώς τον προβληματισμό που εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ για τα αριστερά του αριστερά, το αυτό καταλαβαίνω. Και τώρα το συζήτησα... Είναι θέμα δημοκρατίας, δεν είναι μόνο θέμα αριστεράς. Ναι, κοιτάξτε, όταν λέτε για τη Χρυσή Αυγή είναι στα δεξιά της δεξιάς. Όταν μιλάμε εσείς λέτε όλο το... για να μην υπάρχει αυτή η θεωρία των δύο άκρων, σωστά? Αυτό είναι το σκεπτικό σα. Ούτως ή άλλως αυτό είναι κάτι ανιστόριο. Μα αυτό ακριβώς δηλαδή. Το έχει και τώρα εδώ έχουμε κλιματική οργάνωση. Πάντως, μην πούμε σε αυτό, να κλείσουμε λίγο. Πολλές φορές η Νέα Δημοκρατία φλερτάρει με αυτή την. Σας χάνουμε όμως. Δεν με χάνετε, απλώς είναι ο αέρας που με εξοπλίζει τώρα. Πάντως κύριε Υπουργέ, φαντάζομαι ότι δεν πιστεύει κανείς εν έτη 2023 ότι υπάρχει περίπτωση να υπάρξει κάποια ρύθμιση που εμέσως πλην σαφώς κάποιος να την ερμηνεύσει και να θέσει εκτός εκλογικής διαδικασίας το ΚΚΕ. Νομίζω ότι αυτά είναι ούτε καν σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Και μετά να σας πω, εγώ το έθεσα αυτό για να μας απαντήσει. Αν δεν υπάρχει ένα προσδιορισμένο ιδεολογικό πρόσημο σε συνδυασμό με την αποδεδειγμένη εγκληματική δράση μιας οργάνωσης, τότε μια τέτοια διάταξη ενδεχομένως είναι... Μα έχετε δίκιο, συμφωνούμε όλοι ότι πρέπει να είναι προσδιορισμένη και να αφορά εγκληματικές οργανώσεις, ανθρώπους που είναι στη φυλακή κλπ. Άρα δεν το συζητάμε. Πρέπει να δούμε στην τελική της μορφή τις προτάσεις. Ναι. Πρέπει να δούμε στην τελική του μετρήση ακριβώς αν κινούνται. Πάντως, σε αυτή την κατεύθυνση. Συμφωνείτε κι εσείς ότι το καλύτερο θα είναι μια από κοινού ψήφιση αυτής της πρότασης για να στείλει και ένα μήνυμα το πολιτικό σύστημα? Προφανώς. Αλλά κοιτάξτε, υπάρχει μια άλλη διάσταση σε σχέση με τους νεοναζί και τον φασισμό. Εκεί καταλήγουμε. Εσείς λοιπόν θέλετε. Κύριε Σκουρλέτη, για να καταλάβουμε, για να το πούμε απλά. Εσείς θέλετε σε αυτήν τη ρύθμιση να κατονομάσετε και Χρυσή Αυγή, σωστά? Εγώ αυτό κάνω. Μπράβο. Για να αποκλειστεί αυτό που σας είπα και πριν, τα αριστερά της αριστεράς κλπ. Αυτό εγώ το έθεσα χθες σε έναν υπουργό. Ως προβληματισμό δικό σας, του κόμματος, της αξιωματικής αντιπολίτευσης και όχι μόνο. Μου απάντησε, θα σας πω, θέλω να μου σχολιάσετε την απάντηση που μου έδωσε. Μου είπε, όταν μιλάμε για εγκληματική οργάνωση, υπάρχει άλλη εγκληματική οργάνωση? Και εν πάση περιπτώσει, αν υπάρχει και στα αριστερά της αριστεράς ή του κέντρου εγκληματική οργάνωση, επειδή δηλαδή κάποια στιγμή κάποιος είχε εκλεγεί βουλευτής, απαλλάσσεται? Δεν είναι θέμα απαλλαγής. Δηλαδή δεν ξέρω τι σας είπε ο συνάδελφος από την Νέα Δημοκρατία. Προσπαθώ να καταλάβω. Μα λέει όταν λες εγκληματική οργάνωση τους πιάνεις όλους. Και πιάνεις βασικά, η μόνη που ήταν εγκληματική οργάνωση είναι η Χρυσή Αυγή. Δεν είχαμε άλλη στα δικαστήρια. Άλλο κόμμα. Προσέξτε να δείτε. Διότι το θέμα της εγκληματικής οργάνωσης δεν αφορά μόνο τον χώρο της ιδεολογίας και της πολιτικής. Υπάρχουν και εγκληματικές οργανώσεις. Εκτός. Άρα είναι μια ουσιαστική παράμετρος όπου εμείς τι λέμε, το πολιτικό σύστημα το εμείς. Λέμε ότι το εδράζεται πάνω σε μια απάνθρωπη ιδεολογία, τον φασισμό και τον νεοναζισμό. Άρα χωρίς ευθέως να απαγορεύει σε κάποιον να πιστεύει ότι θέλει, λες ότι εδώ πέρα υπάρχουν κίνητρα τα οποία σε οδηγούν ιδεολογικοπολιτικά, τα οποία σε οδηγούν σε μια εγκληματική δραστηριότητα.
Αυτή είναι η ακριβής, νομίζω, προσέγγιση. Μάλιστα. Και πρέπει η νομική, γιατί ούτε και εγώ είμαι νομικός, ούτε πρέπει η νομική να φτιάξουν μια διάταξη που να είναι συμβατή με το πνεύμα και με το γράμμα του νόμου. Εκεί είναι η δυσκολία. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Ναι, κύριε Σκουλέτη. Και το αντιλαμβανόμαστε όλοι, γι' αυτό και το συζητάμε. Σωστά, σωστά. Εάν η ρύθμιση αυτή της κυβέρνησης αναφέρει τη Χρυσή Αυγή συγκεκριμένα ή περιγράψει την ιδεολογία, ας πούμε, τη Χρυσή Αυγή, εσείς θα την ψηφίσετε? Προσέξτε να δείτε, την Χρυσή Αυγή συγκεκριμένα, αλλά μπορεί η Χρυσή Αυγή να εμφανιστεί. Ακριβώς, δεν μπορεί να το αναφέρει συγκεκριμένα, θα περιγράφει. Θα περιγράφει το ιδεολογικό στίγμα, ας πούμε. Το ιδεολογικό στίγμα σε συνδυασμό με την καταδίκη των συγκεκριμένων μάλιστα. Ακριβώς. Καλά, βέβαια, μάλιστα. Μάλιστα. Αλλά υπάρχει και μια άλλη διάσταση που δεν πρέπει να την υποτιμάμε. Η αντιπαράθεση απέναντι στον φασισμό και τον νεοναζισμό δεν είναι μόνο στο επίπεδο των νομοθετικών διατάξεων του πλαισίου. Είναι και στο επίπεδο της κοινωνίας και στο επίπεδο της καθημερινής πολιτικής. Συμφωνούμε. Τώρα θέλουμε και μία απάντηση, γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια διάθεση για συνένεση. Θέλουμε και μία απάντηση, γιατί θα υπάρξει αυτό σκέψη από την άλλη πλευρά. Λένε κάποιοι, μα φοβάται η δημοκρατία και φέρνει μια τέτοια διάταξη, κινδυνεύει από ένα κόμμα του 3%. Θέλουμε μία απάντηση από εσάς που έχετε διατελέσει και Υπουργός Εσωτερικών, να μας πείτε πώς θα εξηγήσει το πολιτικό σύστημα αυτή τη διάταξη σε ένα κομμάτι της κοινωνίας που θα κάνει αυτή την ερώτηση. Εδώ λοιπόν αγγίζουμε θέματα που ξεφεύγουν, αν θέλετε, στενά από το νομικό πλαίσιο και τις διατάξεις. Ναι. Διότι πρέπει κανείς, με βάση το προηγούμενο της ψηφισμένης από τον κόσμο Χρυσής Αυγής, ναι, η Χρυσή Αυγή είχε μπει, να αναζητήσει τα αίτια, ποιες ήταν αυτές οι καταστάσεις που ουσιαστικά οδήγησαν ένα κομμάτι των Ελλήνων πολιτών στο να εκπροσωπηθεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο σε προηγούμενους χρόνους, ναι, από την Χρυσή Αυγή. Αυτό λοιπόν είναι η πολιτική και η ιδεολογική διάσταση του ζητήματος. Είναι, για παράδειγμα, η κρίση εμπιστοσύνης απέναντι στο πολιτικό σύστημα, είναι απέναντι στους θεσμούς και τη δημοκρατία. Μια διάχυτη έτσι. Εγώ όμως δεν ρώτησα αυτό. Εγώ ρώτησα. Το λέω γιατί αυτά είναι το υπέδαφος και το έδαφος που ανθούν αυτά τα φαινόμενα. Για να σας βοηθήσω, εγώ ρώτησα τον κύριο. Μην τους ηρωποιήσουμε. Όχι, όχι, καθόλου. Εγώ ρώτησα τον κύριο Μπούγα χθες για την αντίστοιχη ερώτηση στον γραμματέα της Κοινωνικής Ομάδας και μου είπε ότι η δημοκρατία πρέπει να προστατεύεται από εκείνους που επιθυμούν την κατάλυσή της. Μπορείτε και εσείς με αυτό το σκεπτικό να ερμηνεύσετε μια τέτοια διάταξη? Προφανώς πρέπει να ισχύει, μάλιστα, αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Και για παράδειγμα, ιδιαίτερα στην Ελλάδα που είχαμε σχετικά πρόσφατα την εμπειρία της επταετίας και της των Χουντικών, όλοι το αντιλαμβανόμαστε. Ωραία. Από την πρώτη ιδέα, δεν είναι. Ωραία. Κύριε Άρα Σκούρια, λοιπόν η δημοκρατία μπορεί να μην απειλείται με τον τρόπο που απειλιόταν παλιότερα, αλλά αποσταθεροποιείται, αμφισβητείται. Και πρέπει να προστατεύεται. Δεν γίνονται καλά στην κοινωνία μέσα. Ναι. Κύριε Σκουλέτα, εδώ διαβάσω μία αναφορά του κυρίου Πολάκη, του συναδέλφου σας, προς τον κύριο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Χθεσινοβραδινή είναι. Χθεσινοβραδινή από τη Βουλή. Ναι. Είσαι λίγος, δεν τραβάς, το έχουν καταλάβει όλοι πλέον. Δεν Όχι, είναι και πολύ κλίμα. Άλλο. Λέει και κάτι άλλο ο κύριος Πολάκης σε αυτή την ανάρτηση του χθες το βράδυ. Επί της ουσίας απαντά στον κύριο Ανδρουλάκη που είχε κάνει λόγο για πολλακισμό και λέει ότι θα είναι και θρίαμβος αν πάρει το ποσοστό της Φόφης Γεννηματά και ότι μία είναι η επιλογή για το ΣΥΡΙΖΑ και η τακτική αυτοδύναμος ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Έχει αλλάξει το αφήγημα της προοδευτικής διακυβέρνησης ή είναι μια προσωπική άποψη του κύριου Πολάκη? Εγώ ειλικρινά θα χαιρόμουν, κι αν και εσείς το επιθυμείτε, να κουβεντιάσετε απευθείας με τον Παύλο τον Πολάκη, ο οποίος είναι και πιο κατάλληλος να σας ερμηνεύσει την ανάπτυξη. Θα τον καλέσουμε και τον κύριο Πολάκη. Να σας το θέσουμε αλλιώς. Θα μπορούσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ λοιπόν θα σταθώ όχι στον σχολιασμό της ανάπτυξης, αλλά στο δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας. Δηλαδή, το εννοούμε όταν λέμε κυβερνήσεις συνεργασίας και σας απαντάω ευθαρσώς και νομίζω με απολυτή σαφήνεια. Ναι, κυβερνήσεις συνεργασίας με προγραμματικές
προϋποθέσεις βεβαίως. Ναι, αλλιώς γεννιόνται τέρατα. Άρα το αφήγημα αυτοδύναμος ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει περίπτωση να το δούμε στο δρόμο προς τις εκλογές. Γιατί ας πούμε μπορεί εσείς στις πρώτες εκλογές να πάρετε ένα σημαντικό ποσοστό που να μπορεί να οδηγεί στις δεύτερες σε ένα αυτοδύναμο ΣΥΡΙΖΑ. Θα μπει αυτό στη στρατηγική σας ή όχι ασχέτως ποσοστού? Εμείς, δεν θα μιλήσετε για αυτοδυναμία. Εμείς έχουμε διαμορφώσει μια στρατηγική με βάση την αντίληψή μας υπέρ των κυβερνήσεων συνεργασίας στη βάση της απλής αναλογικής. Ναι. Δεν το έχουμε αναιρέσει αυτό. Mm-hmm. Γι' αυτό δίνουμε και ιδιαίτερη σημασία στην κάλπη της απλής αναλογικής. Σωστά. Μάλιστα. Και θέλουμε μάλιστα από αυτή την κάλπη να εκλεγεί κυβέρνηση η οποία να μπορεί να είναι βιώσιμη μάλιστα. και να απαντήσει στα προβλήματα της χώρας. Διότι θα έχει και ένα και μεγαλύτερο εύρος κοινωνικό. Δηλαδή μάλιστα. μια κυβέρνηση που στηρίζεται από 2 ή 3 κόμματα είναι πιο ισχυρή τελικά όταν την στηρίζει αντί το 36%, το 42% ή το 44%. Άρα καταλαβαίνω ναι, ναι, ναι. ότι αυτό που διατυπώνει ως άποψη και ως θέση ο κ. Πολάκης μάλλον είναι προσωπική του άποψη και δεν είναι ευρύτερα του ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά το θέμα της αυτοδυναμίας. Okay. Εγώ σας λέω ναι, αυτό ναι. το οποίο των συμμαχιών και την κοινή, ας το πούμε έτσι, κοινοκεκτημένο που έχουμε γύρω από αυτά τα θέματα. Κύριε Σκουλέτη, και η τελευταία μας ερώτηση, ήδη έκανε την πρεμιέρα της η νέα εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Πόπη Τσαπανίδου, η πρώην συνάδελφός μας, έχει περάσει πλέον το Ρουβίκονα. Πώς την είδατε, ένα σχόλιο? Νομίζω ότι αν δεν κάνω λάθος χθες ήταν στους ατέριας του σου ναι, στο Sky. Εγώ είδα μια αμεσότητα, μια ετοιμότητα και μια επικοινωνιακή έτσι δυνότητα και ικανότητα που είναι μια καλή αρχή. Μάλιστα. Και θεωρώ ότι θα μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτό το πόστο το οποίο έχω περάσει και εγώ και σε νομίζω, βέβαια, μα γι' αυτό ρωτάμε, δεν είναι και δεν το είναι καλύτερο. Και νομίζω ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει μια καλή αρχή που στέλνει την εκπρόσωπό του για πρώτη φορά στο Sky. Αν θυμηθούμε το παρελθόν. Νομίζω ότι όχι, το πρωί από το Sky ήμουν με τον κύριο Βορύδη. Εντάξει, έχουν τελειώσει αυτά, ευτυχώς ανήκουν στο παρελθόν όλα. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ κύριε Σκουλέτη. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Καλή επιτυχία στις εκλογές. Εννοείται, πείτε μας και που θα είστε υποψήφιος. Γιατί πρέπει να τα λέμε αυτά. Βόρειο τομέα. Ωραία, καλή επιτυχία και στις εκλογές. Να είστε καλά, ευχαριστούμε.